όνειρο να έρθεις. Μην αργείς, μην αργείς. Κάνε κάτι, δες τον κόσμο αλλιώς. Πιο κοντά μου, έλα. Βασίλη! Έλα! Τι κάνεις? Καλά είμαι! Πόρσα σήμερα! Τέλεια! Πολύ ανεβασμένο! Πολύ ανεβασμένο! Είδες, φόρσα σήμερα το γουνάκι. Τα το γουνί! Το φόρσα γιατί... Πού θα αλλάξει το μάτσο κουμπίζα να λέμε το γουνί! Γουνί, λοιπόν! Λοιπόν, εδώ είμαστε, την Τριτιάτικο. Πού θα ήμασταν άλλωστε! Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Παραλόγου, στο θέατρο του Παραλόγου. Την εκπομπή που μόνο αυτή ξέρει πώς θα σας παραπληροφορεί καλύτερα από όλους. Κοίτα το ρί πίσω από την κάμερα, έχει ξεβιδωθεί να χορεύει στο ρυθμό των Boys and Noise. Σας αρέσουν οι Boys and Noise, ουράκι. Σας αρέσουν πολύ the Boys χωρίς Boys and Noise. Λοιπόν, να σας πούμε... Αγαπάς τον Άρη, είσαι Αριέρ, Αριανός και εσύ, Λοιπόν... Γίνε Άρης να γουστάρεις, λοιπόν. Γίνε Άρης να γουστάρεις. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι... Τι να πρωτοπούμε σήμερα, έχουμε τόσα καυτά πράγματα. Έλα μου, δεν τι να πρωτοπούμε. Πες το καλό, πες το καλό. Θα πω το καλό, ολόν ότι στην παρέα μας έχουμε την Τζόνι Σοκολάτα από την Ιόν σε 6 μοναδικές γεύσεις, σε φουντούκι, σε τζαντούγια, όχι φουντούκι, σε τζαντούγια, σε αμύγδαλο, σε καραμέλα, σε βάφλα, σε διπλή επίστρωση σοκολάτα, σε λευκή σοκολάτα δηλαδή, σε μπισκότο, σε καραμέλα. Σε όλες τις γεύσεις. Σε όλες τις γεύσεις. Αλλά δεν είναι το καλύτερο γεύση. Το καλύτερο είναι ότι είναι για την παρέα. Ότι δίνει και σε εσάς τη δυνατότητα να έρθει στην παρέα μας και να περάσουμε υπέροχα. Πόσο καλύτερα. Όλα τα παιδιά που έρχονται δεν περνάνε τέλεια. Και εμείς περνάμε τέλεια μαζί τους. Έτσι μας λένε. Έτσι μας λένε τώρα. Υπάρχει μήπως τίποτα από πίσω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι θέση θέλουν να μας πάνε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έχω. Αυτό που σου λέω εγώ, εδώ πέρα γινόμαστε. Ναι, λοιπόν, μπείτε. Θα γίνουμε παρέα και να έρθετε να δηλώσετε συμμετοχή και να έρθετε. Αφήσαμε τον πίνακα από χτες. Έτσι. Λοιπόν, βγάλε την ποτάρα. Δεν σε άλλη συμβουλή σήμερα. Βγάλε την ποτάρα και φόρα ένα γουνί. Πάλι γουνί. Όχι. Όχι, το γουνί. Έλα. Εσένα σου πάει το γουνί. Πείτε κάτι να γράψουμε. Ωραία. Πες τους να μην φορέσουν σόρουχα. Τι λες, μωρέ, θα πούμε στον κόσμο να βγει όξο και να μην φορέσει σόρουχα. Ναι, έχουμε κίνκι διάθεση σήμερα. Όχι, όχι, άλλο. Τι. Παίξε το κομάντο. Βγαίνει με κοντομάνικο, βρε, αδελφέ. Θα παγώσουν. Να βγούνε. Να βγούνε. Τι να βγούνε. Σαν το χρυσό μαλωτέρας είναι. Για πες. Είναι δέρας. Δεν είναι τέρας. Ναι, αλλά εγώ είμαι τέρας, γι' αυτό το λέω. Να φορέσουν, άκουμε. Τώρα είναι πιο. Πρέπει να κάνουμε πιο spicy. Φορέστε μινάκι. Μινάκι, τι μινάκι. Βάλτε το μινάκι σας. Βάλτε. Αυτό θα γράψω. Έχετε μινάκι, βάλτε το και δεν θα χάσετε. Βάλτε το μινάκι σας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σήμερα ο καιρός θα είναι πάνω κάτω όπως και χτες. Δεν μπορεί. Δηλαδή, τι θα έχουμε στον καιρό μας. Ήλιο με δόντια το πάμε. Ήλιο με δόντια. Με δόντια. Τόσα δόντια σαν τις μαλάμους με το ένα δόντι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έξω από τα δόντια θα είναι ο καιρός. Αυτό ακριβώς. Και τσουχτερότατος επίσης έχω είναι να σου πω. Το κρύο. Αυτό, είναι το κρύο, τσουχτερό. Κορίτσια και αγόρια όσες από εσάς. Βάλτε μινάκια, αλλά μόνο βάλτε και κάτω. Βάλτε και ένα γουνί. Βάλτε και γουνί. Και μη. Και μη. Και γουνί. Θα γίνει τη Πόπη. Κακομοίρα. Λοιπόν. Τι γίνεται σήμερα, ποιοι γιορτάζουν. Παιδιά, αυτό με τις γιορτές είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πολλούς τέτοιους φίλους. Σήμερα είναι του Αγίου Παταπίου. Του Όσιου Πατάπιου, μάλλον. Δεν είναι Άγιος, είναι Όσιος Παταπίου. Το λένε Πατάπιο. Πατάπιος, Παταπία και Σωσθένης. Σωσθένης. Δεν είναι. Τι ονόματα είναι αυτά. Σημαντικά. Πατάπιος. Ναι, 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 ναι. Σαν σήμερα, άκου όμως, γεννήθηκε ο Νίκος Γκάτσος. Τον ξέρετε, ελπίζω ποιητή. Φυσικά ο ποιητής. Ο Τζιμ Μόρισον. Ο Τζιμ Μόρισον. Ο Τζιμ Μόρισον. Και λοιπόν, βέβαια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό το τελευταίο τι μου το έφελες. Χρόνια της πολλά. Να τα ψηλά που να. Λοιπόν, να σου πω, επειδή εψές, ήμουνα λίγο σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Όχι με τα σπίρτα. Σαν το κοριτσάκι από το ρινγκ. Ναι. Και... Έβαλε το γουνί. Όχι, το γουνί δεν το βγάζω. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Λοιπόν, επειδή ήμουν λοιπόν που λέει σαν το κοριτσάκι από το ορφανοτροφείο ναι, ναι, ναι. Και επειδή με ρωτούσαν πάρα πολλές φίλες τι νούμερο, όχι που είμαι, αλλά τι, ούτε αυτό που λες, τι νούμερο. Τι νούμερο η
είναι το κραγιόν. Τι νούμερο είσαι, ναι. Καταρχήν, το τι νούμερο ένα είναι το εδώ. Κραγιόν που φοράς. Τι νούμερο. Και τους λέω εγώ ότι είναι το βαθύ, το μελιτζανί, το βουργουνδί. Του βουργουνδί. Από την βουργουνδία. Είναι σε νούμερα βγαίνουν τα κραγιόν. Και είπα να το ξαναβάλω. Αφού άρεσε τόσο στον κόσμο, ας το ξαναβάλω. Καλή επιλογή. Αλλά βγαίνουν με νούμερα. Δηλαδή, πας και λες το νούμερο 9, ας πούμε, το νούμερο 30. Πας και λες το νούμερο 383 ή πας και λες το Ρόμπι Χου. Ρόμπι Χου. Πας και λες το δώσω μου το κραγιόν της Ρόσμαρη. Δώσω μου, ξέρω εγώ, το κραγιόν το Σιν. Και ξέρουν οι πολίτρες τα πάντα. Φυσικά και ξέρουν οι πολίτρες τα πάντα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Όσο εμείς ξέρουμε επί παντός θεμάτων. Τα πάντα και όλα. Διάφορα πράγματα και πληροφορούμε τον κόσμο. Θα φορέσω αυτά τα κέρατα σήμερα. Και έτσι όπως σήμερα. Μίνι κερατά, μην είμαστε σαν τους κερατά, δεν θα είναι. Κέρατα είναι, πώς θα πω. Και θα δώσουμε το πρώτο break. Εμείς και ο Πίπης. Όχι ρε, έβαλε λέει που έλα. Σου πολύ ωραίο τραγούδι. Έχεις δει τα βίντεο κλιπ που βγαίνουν στο Σύνταγμα και χορεύουνε. Με το τραγούδι. Βγάνει αυτό το... Λέει, στο Θεό με πάει, όταν μ' ακουμπάει. Δεν ξέρω το χορευτικό. Α, το δούμε να το κάνουμε. Σ' αρέσει εσένα η Ελένη. Ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Σαν τραγουδίστρια. Έλατε. Ρε παιδιά, σας πω κάτι. Το νου του ανθρώπου του αρέσουν όλες. Δεν ισχύει αυτό, μου αρέσουν οι ωραίες γυναίκες. Πού είναι το λάθος. Μία που να μην του αρέσει, δεν υπάρχει. Υπάρχει. Α, η ζωή Κωνσταντοπούλου που είπαμε πριν δεν μου αρέσει. Καλά, η ζωή Κωνσταντοπούλου δεν αρέσει ούτε στο ουρί. Ούτε ουρί πιο γυναικά δεν υπάρχει. Ξέρεις τι δουλειά κάνει ο άντρας. Όχι γυναικά, δεν υπάρχει γι' αυτό. Τι δουλειά κάνει ο άντρας. Καπετάνιο. Και γιατί γελάς, ρε. Αυγά σου καθαρίζουν, τι έχει το επάγγελμα. Α, την επήρε επειδή είναι καπετάνιος και δεν την βλέπει συχνά γι' αυτό. Γι' αυτό λέει. Μούτσος ήταν, έγινε καπετάνιος. Ξέρω εγώ τα. Τι να πω. Ξεπερνάμε και αυτό το πολιτικό σχόλιο. Ναι, να σου πω. Πλησιάζοντα τα χριστιανά, τα πολιτικά. Θέλω να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο γελάς. Είχατε κανένα καπετάνιο στην οικογένεια. Δεν είχαμε, αλλά οι καπετάνιοι δεν βλέπουν συχνά τη σύντροφό τους. Σωστό κι αυτό. Βλέπουν άλλες όμως. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Εξαρτάται. Καλά, δεν έχεις ακούσει που λένε κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και μάνα. Τι λες, βρε γάτα. Ναι, αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι ή άνδρες, βρε αδελφέ, οι οποίοι είναι βράχοι, σαν εμένα. Α, κατάλαβα. Δεν είμαι εγώ βράχος. Εσύ, βέβαια. Εγώ και ο Σον Κόνερι, δύο είναι οι βράχοι που υπήρχαν. Ναι, ναι, ναι. Ολόκληρη γκουμούτσα είσαι. Γκουμούτσα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μπαρκάρει σε κάθε λιμάνι. Μάλλον πριν μπαρκάρει σε κάθε λιμάνι. Πόσο καιρό μπορεί να είναι πάνω στο καράβι. Κοίτα, τώρα τα συμβόλαια έχουν μειωθεί. Ας πούμε μπορεί να είναι 4 έως 6 μήνες. Παλιά ήταν και 12 μήνες. 4 έως 6 μήνες. Ας πούμε τώρα, ναι. Ας πούμε συνεχόμενο. Ναι. Και κάθε πότε βρίσκουν λιμάνι. Ξέρω, μπορεί κάθε 10 μέρες, μπορεί κάθε 2 μέρες, εξαρτάται. Εντάξει, όχι ότι δεν έχετε δηλαδή σε επαφή με κόσμο. Τι εννοείς ο καπετάνιος. Εξαρτάται που το πας, βρε κάτα. Με άλλο κόσμο εκτός από το Μούτσο που έχει το πλήρωμα, εκτός από τον αρχή... Κελευστή, ξέρω. Αρχή κελευστή, από αυτό το παιδί που, που ανοίγει τα πανιά και τα πετρέλαια και... Ποια πανιά, δεν έχουνε πανιά πια τα πλοία. Τι πλοιάζεις. Με τριήρι έχουνε ψαλτάρι, να πούμε. Όχι τα πανιά, ρε παιδί μου, τι ανοίγει. Τι ανοίγει, μπουκαπόρτα. Ο μηχανικός είναι αυτός. Φίλο. Υπάρχει μάγειρας, ανοίγει φίλο. Ο μπουκαπόρτας. Δεν υπάρχει επάγγελμα μπουκαπόρτας, ανοίγεις το Θεό σου. Γιατί υπάρχει μπουκαπόρτα. Και τώρα ξέρεις, τι είναι μπουκαπόρτα. Είναι πίσω πόρτα. Από κάτω για να φύγουν. Κάποιος θα υπάρχει για να ανοίγει την πίσω πόρτα. Ναι, δηλαδή αν τους κάθεται όλη μέρα στο πλοίο με το χέρι στην μπουκαπόρτα. Πότε θα την ανοίξω. Σε ολόκληρο καράβι. Μέχρι με 30 μέρες έτσι ακίνητος. Σίγουρα. Παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι. Πού θες. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο συνέχεια, τόσες μέρες το μήνα, το συγχαίρεσαι, το βαριέσαι δηλαδή. Άρα. Κάτσε. Εννοείς ίδιου φίλου ή άλλου φίλου. Όταν είναι του ίδιου φίλου, ειδικά. Εντάξει, δηλαδή συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι δύο φίλοι. Γυναίκες μουτσι υπάρχουνε. Δεν υπάρχουν. Γενικά δεν υπάρχουν γυναίκες στα πλοία. Γιατί όχι. Φαντάζεσαι να σου να μόνη σου γυναίκα μαζί με 30 παλικάρια. Που το αλλαξεμένο σώμα του το έχει ποτίσει η Αλμύρα. Για το έχει μαστιγώσει το κύμα. Και θα αλλάξω καριέρα. Γιατί εμένα τι καριέρα θα κάνει με 30 ναυτικούς, 4 μήνες πάνω στο πλοίο. Εμένα. Θα μου άρεσε, γινόμαστε φιλαράκια. Φιλία. Είμαι πολύ φίλη με άντρες. Θα πίνεις με το γουνί σου.
Φυσικά, γιατί έχει πάνω στο. Πάει το γουνί. Θα παίρνει φωτιά το γουνί. Αμάθα, ρε. Ρε, τι λένε, ρε. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, και μια και έχουμε πιάσει αυτό το τέτοιο, άκου καυτό θέμα που έχω. Διάβροχο εκεί. Τι αδιάβροχο, γουνί. Δεν παίρνεις γουνιά. Μη σε πάρει τίποτα. Και μια και ήρθαμε σε αυτό το καυτό θέμα, έχω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, ρίχτω. Μια κυρία στην Πορτογαλία, η οποία είναι Πορτογαλίδα, 91 χρονών παρακαλώ, πέθανε από ασφυξία. Όχι ρε. Ναι, όχι, αυτό ήταν το αρνητικό. Αλλά, θα σου πω το θετικό θετικό, πέθανε χαρούμενη. Συνειδητοποίησαν ότι πέθανε ύστερα από τη χρήση ειδικών βοηθημάτων με 49 χρονο γείτονά της. Άγκο πράγματα. Περίμενε. Ο οποίος δεν είναι και πατέρας δύο παιδιών. Την παράτησε για να πάει με τη γιαγιά. Καλά, συγγνώμη. Άλλη, ας πούμε, άλλο. Πώς να το χαρακτηρίσω, και στην τηλεόραση. Άλλο κόλλημα δεν είχε αυτός. Με τη γιαγιά την έβρισκε, ας πούμε. Και όχι μόνο αυτό. Η γιαγιά ήθελε και, η γιαγιά ήθελε και παιχνίδια. Δεν ήθελε τα απλά. Δηλαδή, πώς πέθανε. Λέει ότι με τη χρήση κάποιων βοηθημάτων πέθανε. Γιαγιά, δεν ξέρω. Λεπτομέρειες δεν γράφει η αστυνομία. Εσύ, συγγνώμη. Δεν ξέρουμε τι. Συγγνώμη. Πρέπει να την ηλεκτρική κουβέρτα δυνατά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ας πούμε, όταν ήρθε αυτό στο σπίτι της και παίζανε. Παίζανε τα παιχνίδια τους, παίζανε μονόπολη, βρε αδελφέ. Μάλιστα. Και την πάτσε με το πιόνι του. Από ασφυξία. Από ασφυξία. Καλά, τι παιχνίδι ήταν αυτό που παίζανε. Δώσε ένα break. Την τύλιξε με τον κουνί. Μα το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μείζον πρόβλημα είναι πώς αυτός ο Χριστιανός την έβρισκε με την 90 χρόνια. Μπορεί να κάνει τρελά κόμπα. Και αυτή είχε κουράγια μέχρι τα 90 της χρόνια. Δώσε ένα break. Α, Χριστέ μου. Είμαι αλήτης κι εγώ. Είσαι αρχιδεμόνιος, είσαι ένας αλήτης, ένας αγύρτης είσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Εγώ δεν τρέπομαι καθόλου. Φυσικά και δεν τρέπεσαι. Και γιατί να τρέπω άλλωστε. Και γιατί να ντροπήσει άλλωστε. Επίσης, θα σας το πω κι εγώ γιατί δεν τρέπομαι και θέλω να το πω μετά Παρισίας, ότι ο Δήμος Περιστερίου θα υποδεχτεί τα Χριστούγεννα με ένα δαιμόνιο πάρτι. Ποιο Περιστέρι με το Παρίσι, βρε. Αμορφωτούλικο. Ένα δαιμόνιο πάρτι, λοιπόν. Πες για το δαιμόνιο πάρτι. Ένα δαιμόνιο πάρτι. Παιδιά, συγγνώμη που γελάω. Απλά το ουράκι είναι πίσω από την κάμερα και κοιτάζει απορριμμένα. Περίεργα, απορριμμένα. Έχει πειραστεί με την προηγούμενη είδηση. Κοιτάζει απορριμμένο, έχει αφήσει την κάμερα από τα χέρια του και έχει πιάσει μια φλογέρα. Και κάθεται έτσι με τη φλογέρα και μας κοιτάζει να δει τι θα κάνει γι' αυτό. Ο μαγικός αυλός. Τι θα κάνει και αυτό το. Στις 11 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή, λοιπόν. Ουράκι, έλα και εσύ, έλα μαζί. Τετάρτη, ουρί. Την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα, ελάτε να δώσουμε το σύνθημα για να ανάψει το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα κάνουμε μία. 6 ώρα, ναι. 6 ώρα, παιδιά. Άλλαξε. 6 ώρα, μα άλλαξε, ήταν 7 και έγινε 6. Μα το αλλαγμένο, λέω. Δεν λες το αλλαγμένο, το παλιό λες. Α, ναι. Στις 6. Στις 6, ρε, λοιπόν. Παιδιά, μην χάσετε αυτό το δέντρο. Λοιπόν, άλλαξε στις 6. Θα πούμε 3, 2, 1, πάμε! Και θα ανοίξουν τα λαμπάκια. Αυτό θα είναι σαν να είναι η Φουρέιρα. Σαν τη Φουρέιρα, αλλά δεν θα έρθει η Φουρέιρα. Όμως θα έρθουν η Ρέκ και η Νάγια για να μας χαρίσουν τις επιτυχίες τους. Παρέα! Με το Μάντελο, είπε, γιατί θα είμαστε. Α, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Δεν θα είμαστε εκεί. Στο θα περάσουμε υπέροχα. Περιστέριου! Γι' αυτό να έρθετε. Να δούμε θα γίνει ποιος τον κάνει το χαμό. Βέβαια, πώς θα πάμε, αλλιώς. Θέλεις να σου ρίξω στο καπάκι στο τρικάπακο ότι θα κάνεις και την Κυριακή. Α, ρίξ' το. Τώρα που σε βρήκα, γιατί τώρα... βλέπω ψάχνεις εκεί. Ναι, ψάχνω κάτι πολύ καλό γι' αυτό. Λοιπόν, θα πω κάτι πολύ σημαντικό. WhatsApp Fun Labs έρχεται για εσάς, παιδιά. Σας τα λέω τώρα όλα μαζί για να τα σημειώνετε γρήγορα. Κυριακή, πάτε, και μολύβι. 13 του μηνού. 13 του μηνός, λοιπόν, WhatsApp Fun Labs, ένα τρομερό workshop για εσάς φωτογραφίας. Τι ακριβώς εννοώ.
Βρε, τι κάνεις εκεί, Ουράκι μου, παιδιά. Το Ουρί έχει τρελαθεί σήμερα. Θέλει να πάει σε όλα αυτά τα event. Και δεν μπορεί. Παροξισμός δεν έχει πια. Δεν κρατιέται, λοιπόν. Θες να πιάσεις τον τέτοιον. Φωτογράφησε την Αθήνα έτσι όπως τη φαντάζεσαι εσύ και έτσι όπως τη θέλεις. www.whatsapp.gr για να μάθεις τα πάντα για τη φωτογραφία. Ό,τι θες. Μα από fashion, μα από food blogging, μα από fashion blogging, μα από αναλογική φωτογραφία. Μα από όλα. Μα από όλα, οτιδήποτε. Μα από selfie θες. Θα είναι πολύ γνωστή φωτογράφη και Instagrammers και bloggers εκεί πέρα που θα σε βοηθήσουν να μάθεις τα πάντα. Θα γίνεις στο Team Panalei στην πλατεία του Σωμάτωσης. Λοιπόν, έλα, δώσε. Ναι, είναι ασώματα και δεν έχει σώματα, λοιπόν, ούτε καλοριφέρ, ούτε τίποτα. Εγώ θα πω τώρα πολύ καυτό πράγμα. Ναι. Σήμερα είναι πολύ ερωτική διάθεση. Μετά το ναυτικό, θέλω να σου πω και για έναν άλλο δυνάστη του έρωτα. Τον Άγιο Βασίλη. Α, δυνάστη του έρωτα, ο Άγιος Βασίλη. Άμα δεις αυτός τι έκανε. Λοιπόν, στη Βραζιλία, στο Σάο Πάολο συγκεκριμένα, ναι, ένας Άγιος Βασίλης νίκιασε ελικόπτερο. Βασικά η εταιρεία του τον νίκησε για να κάνει και καλά μια guest εμφάνιση σε ένα άνοιξε ένα κατάστημα, ξέρω, με ρούχα. Μάλιστα. Ναι, και είπανε στον Άγιο Βασίλη ότι του έχουν νοικιάσει ελικόπτερο, ναι, για να έρθει να κάνει εμφάνιση, βρε αδελφέ. Μάλιστα. Λογικό. Παράλογο. Ναι. Α, ωραία. Όμως τι έγινε αυτός. Αυτός ανάγκασε τον πιλότο με όπλο να πάει σε μια ερημική τέτοιο, σε ένα ερημικό κτήμα. Τον Άγιο ο Άγιος Βασίλης. Ναι. Άκου τι έγινε. Κατέβηκε αυτός και ανέβηκε μια κυρία. Ναι. Περιοπής. Γιατί είχε φετίχ να συνευρεθούν στον αέρα. Περίμενε. Η κυρία με τον Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης δεν το γόρτι, βέβαια. Δηλαδή, μας χάρη με τον ίδιο ο Άγιος Βασίλης. Πάνε τα δώρα. Ο Άγιος Βασίλης. Εσύ, Βασίλη, να σου πω λίγο. Είναι ιδανιώτικα. Να σου πω λίγο κάτι. Yeah, πού τις βρίσκεις αυτές τις ειδήσεις, δηλαδή πραγματικά. Χτες, τώρα πριν λίγο μου έλεγες για τη γιαγιά. Χτες μου έλεγες, τι μου έλεγες χτες πάλι. Δεν ξέρω τι έλεγες. Θυμάσαι πάλι για κάτι τέτοιο μου έλεγες όμως. Ξέρω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Φαντάζομαι και τα αθλητικά site λένε αυτά πράγματα. Μάλιστα. Τελικά συνευρέθηκαν. Συνευρέθηκαν. Και μάλιστα. Και ο πιλότος τι έκανε. Καταρχήν. Τον απειλούσε με όπλο. Πού χωρέσανε μέσα στο πιλωτήριο. Δεν ξέρω πώς χωρέσανε στο πιλωτήριο. Δεν λέει τέτοιες γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Ρε παιδιά, συγγνώμη, και πού να τη βρεις την ισορροπία σου. Γιατί θέλει και να έχεις. Και μετά, άκου. Κατέβασαν τον πιλότο. Ήξερα πεντάκι το ελικόπτερο Άγιος Βασίλης. Και ακόμα το ελικόπτερο αγνοείται παραδέχονται οι αρχές. Ανέβηκε στα ουράνια. Φτάσαν. Περίμενε. Μετά, αφού έκανε ό,τι έκανε ο Άγιος Βασίλης. Περίμενε ο πιλότος στο κίνητο. Το κράταγε στον αέρα, πάμε. Περίμενε. Κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της περιπτύξεως. Ναι, βέβαια. Έβλεπε τον Άγιο Βασίλη πώς πιλωτάρει για να ξέρει και αυτός πώς θα το σηκώσει. Όχι, και το πήρε. Πήλαγε, όχι, δεν πήλαγε. Πιλωτάρισε ο πιλότος. Δεν το κράταγε στον αέρα το σταθερό. Ήταν λίγο ο Άγιος Βασίλης, τον οποίο τον απειλούσε με όπλο. Ναι. Έκανε ό,τι έκανε. Τελείωσε ο Άγιος Βασίλης, πατιούτ. Τον κατέβασε κάτω, έβγαλε τον πιλότο και το ξαναπέταξε μόνος του. Και η γυναίκα που πήγε. Μέσα, τώρα απλά δεν έφυγε αυτή. Α, θέλανε και λίγο privacy μετά δηλαδή. Δεν γίνεται privacy, γιατί πώς θα κρατάει το ελικόπτερο στον αέρα. Εμείς από πού τα ξέρουμε όλα αυτά, από τις μαρτυρίες του πιλότου. Οι Βραζιλιάνοι θερμόεμοι, δεν μπορούσαν να αντέξουν. Τι τραβάει όμως ο κόσμος έτσι, δηλαδή φαντάσου τώρα, τι αρρωστημένη ας πούμε επιθυμία έχει ο κόσμος. Φαντάσου να είσαι ο πιλότος και να σε απειλούν με τις, και να πρέπει να υποστείς αυτό το δράμα, να δεις τον Άγιο Βασίλη. Μα τι. Σου καταστρέφονται και τα παιδικά όνειρα, όχι τίποτα άλλο. Μα συγγνώμη, μα πού χωρέσανε, εμένα θα μου το πεις αυτό. Μπορεί να είναι αδύνατος ο Άγιος Βασίλης, τι να σου πω τώρα. Τι να πω, Χριστιανέ μου. Μα πού, ειλικρινά δηλαδή, πού τις βρίσκεις αυτές τις ειδήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δώσε ένα break, θα να πάμε πιούμε λίγο νερό, γιατί δεν είναι. Καήκαμε σήμερα. Κάηκε το γουνί. Όμως λείπεις εσύ και μια νησί που πάντα θα βρέχει. Λα. Έχω και τη μούμια του Φαραώ εδώ πέρα. Όπου παιδιά πραγματικά σε κάθε break κάνει μια κρακ. Μην το κάνεις αυτό. Θα χαλάσεις τις κλειδώσεις σου και μετά όταν θα γίνεις. Δεν θα μπορώ να ανοίγω. Όταν θα γίνεις μαγουθάνε τα δάχτυλά σου έτσι. Θα είσαι έτσι. Μην το κάνεις αυτό. Παιδιά, ξέρετε τι κάνει ο Βασίλης. Κάνει κρακ τα κοκαλά του και τα χέρια του εδώ πέρα τις κλειδώσεις του. Μην το κάνεις αυτό. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου, κοίτα. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις, δεν κάνει. Θα χαλάσει σου λέω τις κλειδώσεις, τις αρθρώσεις σου. Παιδιά, και εσείς μην το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί θα χαλάσετε τα χεράκια. Ξέρετε.
Λοιπόν, αλλά όμως επειδή τα παιδάκια μας είναι πανέξυπνα και επειδή ξέρουν... Ναι, το κάνουν. Άλλο θα κάνουν μόλις κάτω στο σπίτι. Ξέρουν από καλή παρέα. Τι θα κάνουν, Βασίλα, ρε. Θα μπείτε στο Facebook, σελίδα μας στο μάτι και να δηλώσεις με τον Γιάννα, δεν είναι εδώ. Παιδιά, έρχονται τα Χριστούγεννα, θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Διαγωνισμός, βρε, αδελφέ, αυτή η ευκαιρία, βρε, και δεν θα έχετε έρθει. Μην το κάνετε αυτό λάθος. Ελάτε να περάσουμε πανδεμόνια. Έχουμε πει πανδεμόνια. Ζάχαρη θα περάσουμε. Θα περάσουμε σοκολατένια. Τόσο ωραία. Πόσο πώς τα λέει. Θα περάσουμε σοκολατένια. Πότε τα λέω. Να πάω από εδώ. Να πάω από εκεί. Το φέρνεις από εδώ, το φέρνεις από εκεί. Αλλά... Και θα δείτε και τι έχει εδώ μέσα στον Άγιο Βασίλη. Δεν μπορώ να δείξουμε, δεν πειράζει. Έχεις βάλει το σοκολάτα. Όχι, έχω βάλει κάτι μαγικό εδώ μέσα. Τι έχεις βάλει μέσα. Ελάτε και θα δείτε τι έχει μέσα ο Άγιο Βασίλη. If you know what I mean. Δεν μπορώ να δείξω τι έχει μέσα. Ψέματα λέει, τίποτα δεν έχει βάλει. Καλά, θα ξελάτε και θα δείτε τι έχει μέσα ο Βασίλης. Μούσια, ψέματα σας λέει. Λοιπόν, τι αθλητικό έχουμε να πούμε σήμερα. Καλά. Αύριο έρχεται ο μεγάλος αγώνας. Ποιος είναι αυτός. Όχι, Τσάικ, η Άγκη δεν έχει ποτέ μεγάλο. Κάτι μου είπε ο πατέρας μου να σου πω, αλλά το ξέχασα. Για μένα. Ναι, κάτι για εσάς που χάσατε από... Από τον ΠΑΟΚ χάσαμε. Αυτό έγινε την Κυριακή, ναι. Έχασε η ΑΕΚ, πότε έχασε, ρε. Το Σάββατο. Χάσαμε εμείς. Ναι. Πάντα θα χάνετε. Δεν μου τα λέει αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο μας ενδιαφέρει. Γιατί και στο ποδόσφαιρο χάνετε. Μας ενδιαφέρει το μπάσκετ. Αυτή τη βδομάδα, αυτή το Σάββατο παίζουμε μαζί. Πανιόνιο ΣΑΕΚ. Α, ναι, αυτό μου είπε να σου πω. Θα γίνει πανικός. Πες του Βασίλη, λέει. Ντέρμπι. Ό,τι γίνεται ντέρμπι με τρελαίνει. Άρε, πανιονάρα, forever. Να σου πω πότε παίζουμε, ρε. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Άρα την Δευτέρα που θα σε δω. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Και ειδικά που θα έχετε χάσει. Εσείς τα έχετε χάσει. Να σου πω, εσείς το γήπεδο σας δεν είναι στην Καλυθέα. Νέα Σμύρνη είναι. Στην Ασμύρνη. Εμάς το γήπεδο μας είναι στο ΆΚΑ. Δανεικό. Γιατί εσάς είναι δικό σας. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, εμείς δανειζόμαστε γιατί είμαστε μάκες. Μα δύο μάκες, πάρε δύο μάκες. Μέχρι να φτιαχτεί το δικό μας, που φτιάχνετε ακόμα. Α, τι φτιάχνετε, έχει πάρει έγκριση ακόμα, δουλευόμαστε. Πόσα χρόνια φτιάχνετε αυτό το γήπεδο. Το έχουμε αφήσει. Ευτυχώς η πολιτεία βοηθάει. Περνούσα προχτές, παιδιά, από τη Νέα Φιλαδέλφια, γύρω-γύρω από... Όλοι. Όχι, γύρω-γύρω από, το... από τη γηπεδάρα μας. Και γηπεδάρα, τίποτα είναι, ρήπια. Ναι, και είναι ρήπια και έχουν φυτρώσει χορτάρια. Για χόρτα. Όχι. Να το μαζέψετε. Για χόρτα. Στο ΟΑΚΑ. Αχ, λοιπόν, να πάτε στη Φιλαδέλφεια να μαζέψετε για να είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, πολύ στεναχωρήθηκα τώρα. Τι μου το θυμήσατε. Ναι, αλλά τώρα. Γίνεται, έχουμε μεγάλο παιχνίδι. Ολυμπιακός Άρσεναλ. Πάλι παίζουμε την Άρσεναλ, αφού χάσανε. Κερδίσανε. Τι λες, μωρέ, με την Μπάγερν έχασαν. Α, ναι. Εσύ. Μπράβο τους. Είναι βασικά ακού τώρα. Τώρα σημαντικό. Κερδίσανε την Άρσεναλ. Ναι, είναι τελευταία αγωνιστική τώρα. Ναι. Και με νίκη, με ισοπαλία, ακόμα και με ήττα. Με κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το Ολυμπιακός προκρίνεται στην επόμενη φάση και πετάει έξω την Άρσεναλ για πρώτη φορά. Έλα ρε. Να, σοβαρά. Όχι, αυτό αξίζει συγχαρητήρια. Αξίζει τα εύσημα. Απλά να τα δώσουμε, γιατί είναι μια ελληνική ομάδα. Ναι. Προσπαθούν. Και μαζεύουμε και πόντους για την. Ξέρεις τι με την κατάταξη Ευρώπης, τι γίνεται. Όχι. Τι. Έχεις μείνει. Φοράς το γουνί, φοράς τα κέρατα, κρατάς και τον αρκούδο. Ναι. Και είσαι. Τι γίνεται. Όχι, τι γίνεται, για πες μου. Σοκαλέτα Παλυμπιακός, μπράβο. Άκου. Όχι, όταν... να τα λέμε τα κάτω. Να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, κοίτα, ότι με κάθε νίκη ή ισοπαλία μαζεύουν πόντους οι ομάδες, οι χώρες βασικά, και ανάλογα εξασφαλίζουν θέσεις για την Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Οπότε, όσες περισσότερες νίκες κάνουν οι ελληνικές ομάδες, γιατί ο Ολυμπιακός νομίζω είναι η μόνη ομάδα που έχει μείνει πλέον στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Ναι, μπράβο, συνεχίζει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι. Και ο Πάπας αποκλείστηκε. Και ο Αστέρας αποκλείστηκε. Μόνο Ολυμπιακός έμεινε. Μπράβο. Και ελπίζουμε να συνεχίσει. Βασικά θα συνεχίσει είναι σίγουρο, απλά ελπίζουμε στο Champions League. Και ακόμα και να το πάρει. Μακάρι, ρε παιδιά. Μακάρι, όχι. Εμείς αυτά να τα λέμε. Γιατί αυτό το. Γιατί είναι βρώμικο. Γιατί είναι τόσο βρώμικο. Δεν ξέρω. Μουρή. Γιατί τον χτυπάνε όλοι. Αμάρκια με αυτά τα αρκουδάκια, τι το κάνεις. Λοιπόν, τέλεια. Να ευχηθούμε λοιπόν. Στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Από εδώ και με τη νίκη να πούμε εμείς, γιατί είμαι θα φίλαθλη. Είμαστε. Πάνω απ' όλα φίλαθλη. Έχεις κανένα κονέ στον Ολυμπιακό να πάρουμε εισιτήρια. Όχι. Δεν έχεις. Έχουν εξαντληθεί όλα. Α, ναι. Ναι. Α, παίζουμε εδώ στο Καραϊσκάκι. Ναι. Δεν έχεις κανένα κονέ. Δεν έχω, πού να τον βρω. Α, έχω το Φαναϊλάκι. Φαναϊλάκι είναι Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, λες να έχει άκρη. Να μας βρει δύο εισιτήρια. Άμα του ζητήσω. Ναι. Ζήτα το. Να πάμε. Ναι, θες να πας. Αφού δεν είσαι Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία, βλέπουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό που δεν μπορείτε να καταλάβετε, γυναίκες. Ναι. Η μεγαλύτερη
Το μεγαλύτερο πάθος, βρε αδελφέ, από τον ανδρών. Ναι, είναι όταν... το ποδόσφαιρο. Όχι, είναι το Champions League. Όταν κουνάνε αυτό το τέτοιο. Αυτό ποιο? Το πάνε στο κέντρο και κουνάνε το σήμα του Champions League, τη σημαία, ας πούμε. Α. Το σεντόνι, μπράβο. Το σεντόνι, ναι. Σεντόνι. Σφάζουνε και 100 παρθένες πάνω στο σεντόνι. Δεν σφάζουν καμία παρθένα, αλλά αυτός ο ύμνος ναι. σε χτυπάει στην καρδιά εδώ. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Άλλη σκορδοκάλια. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι άντρας με αλφα κεφαλαίο. Εσύ δηλαδή νιώθεις άντρας μόνο όταν βλέπεις να κουνιέται το σεντόνι, ε. Γενικά όταν κουνιέται το σεντόνι. Γενικά. Όταν κουνιέται το σεντόνι, άντρες αισθάνομαστε. Όταν κουνιέται το σεντόνι και το κουνάνε ποδοσφαιριστές, τότε νιώθει. Καλά, το τρελαίνομαι εγώ. Λοιπόν. Όταν μαζεύω τον και το κουνάω. Λοιπόν, κουτσουνάκι μου, αυτά είχαμε να σας πω εμείς και για σήμερα τα έτη. Συντονιστείτε αύριο Τετάρτη στο Λοκαρίπολ. Και να ετοιμαστείτε για κάτι δραματικό. Και δραματικό. Κάτι καυτό. Κάτι πιο καυτό από ποτέ. Καλά. Με έχει πιάσει πάνω εκτός, πάω να φύγω, δεν αντέχω άλλο κάρβουνο. Τα λέμε, αντίο. Παιδιά. Χαιρετίστε τον καμένο γιατί... Άντε, φιλιά.